Σε γιορτινό κλίμα έγιναν τα εγκαίνια του νηπιαγωγείου Καρτερού, το οποίο στεγάζεται σε οικίσκους και στον χώρο που διαμορφώθηκε στο πρώην στρατόπεδο Πετινάκη. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να είναι ευχάριστο για τα παιδιά. Έχουμε έλλειψη όχι μόνο στην νηπιαγωγή, έχουμε γενικά συσχολική στέγη, μεγάλη έλλειψη στο Ηράκλειο και σκοπεύουμε αυτά τα 14 θέματα να τα αξιοποιήσουμε μόνο για σχολεία. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια εις τρόπον ώστε να προχωρήσουμε και στη δημιουργία του δημοτικού σχολείου της περιοχής. Είναι χώροι οι οποίοι είναι προσεγμένοι. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η ΔΕΠΑΝΑΛ, όλοι έχουν βοηθήσει ώστε τα παιδιά να είναι σε ασφαλές περιβάλλον και να μπορέσουμε και οι εκπαιδευτικοί μας να παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο. Ξαναλέω ότι είμαστε σε μια περιοχή όπου θέλουμε να αποτελέσει ένα πόλο εκπαίδευσης για όλη την περιοχή. Και όλα αυτά συμβαίνουν 10 μήνες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο μηχανικών των κτηριακών υποδομών στους χώρους των 14 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου από το Ταμείο Εθνικής Αμήνης. Ένα μικρό έργο για να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του νηπιαγωγείου εδώ στον Καρτερό. Ήταν ένας αγώνας δρόμου για την τεχνική υπηρεσία. Από τη στιγμή που παραχωρήθηκε ο χώρος από το πρώην στρατόπεδο Μπετινάκη, μέχρι να μπορέσει να λειτουργήσει σήμερα σαν ένα νηπιαγωγείο που το ζητούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί της περιοχής. Αν δείτε, ο χώρος είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Τα παιδιά έχουν την αίσθηση σαν να είναι μόνιμα σε ένα χώρο εκδρομικό. Έτσι, το περιβάλλον είναι υπέροχο. Θεωρώ ότι έρχεται να δοθεί μια λύση. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση οικίσκων, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία έως και 40 παιδιών, ενώ σε επόμενη φάση θα δρομολογηθούν αντίστοιχες διαδικασίες για το Δημοτικό Σχολείο Καρτερού, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση της περιοχής, τα σχολεία θα αποκτήσουν σύγχρονους χώρους. Η αρχή έγινε με το νηπιαγωγείο. Πρώτη θέμεθα να συνεχίσουμε με το Δημοτικό Σχολείο με τις ίδιες εγκαταστάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά μπορούμε να κάνουμε, και αργότερα που θα ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής θα γίνουν τα κανονικά κτίρια. Μικρά παιδιά χαμογελούν για το νέο του σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε ένα ασφαλή χώρο και σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.